Κυρία Μάμου, γυμνάσιο Κριτσάς, ένα πολύ ενδιαφέρον αντάγωμα είχαν κάποια γυμνάσια στον Ομόλα. Πείτε μας σχετικά το πρόγραμμα αυτό. Ναι, είμαστε 4 γυμνάσια από τον Ομόλα Σιθίου και είπαμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να φέρουμε τα παιδιά, τους μαθητές, με την ιστορία του τόπου τους. Ξέρετε, η τοπική ιστορία δεν διδάσκεται κανονικά στο αναλυτικό πρόγραμμα και αυτό το κάνουμε σε εξοδιδακτικές ώρες. Μετά, δηλαδή, το τέλος των μαθημάτων, έχει το κάθε γυμνάσιο την ομάδα του. Και ασχολούμαστε με την ιστορία του τόπου μας. Είπαμε λοιπόν ότι θα πετύχουμε περισσότερα πράγματα εάν το ένα σχολείο δείξει, ξεναγήσει τα υπόλοιπα στον τόπο του. Την Παρασκευή λοιπόν που μας πέρασε είχαμε την πρώτη διαζώση συνάντηση μαθητών και καθηγητών, γιατί έχουμε κάνει διαδικτυακές συναντήσεις για να γνωριστούν τα παιδιά μεταξύ τους, να συντονίσουμε την όλη δράση, και έτσι στην Κριτσά ήρθαν 60 μαθητές και 10 περίπου καθηγητές. Ξεναγήθηκαν στο χωριό, στα μουσεία που ήδη υπάρχουν, Βοτάνων, Κριτσοτοπούλας. Οι μαθητές και οι μαθήτρες του γυμνασίου Κριτσάς έκαναν τους ξεναγούς στους υπόλοιπους και οι οικογένειες των μαθητών είχαν προσφέρει εδέσματα τοπικά εδώ, γιατί και η διατροφή είναι μέρος της τοπικής ιστορίας μας. Και κλείσαμε με ωραίες μαντινάδες και χορό και τραγούδι από τους μαθητές και τις μαθήτρες όλων των σχολείων. Είναι μια ενδιαφέρουσα ιστορική εκδρομή, μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε, στην οποία συμμετέχουν και άλλα σχολεία πέρα του γυμνασίου του Κριτσάς. Ποια είναι αυτά, κυρία Μάμου? Τα σχολεία που συμμετέχουν είναι το 2ο Γυμνάσιο Αγίου Νικολάου, το Γυμνάσιο Κουτσουρά και το Γυμνάσιο Τζερμιάδων. Μετά το τέλος της ξενάγησης, περιήγησης στην Κριτσά, η ομάδα κατέβηκε στον Άγιο Νικόλο και ξεναγήθηκε από την αντίστοιχη ομάδα του Αγίου Νικολάου. Η επόμενη συνάντησή μας είναι το Μάη στο Τζερμιάδο, με τα ωραία εκεί ιστορικά μνημεία και αξιοθέατα που θα μας δείξει το γυμνάσιο Τζερμιάδο. Και όλα αυτά γίνονται πέρα από το ωράριο εργασίας του σχολείου και δείχνουν το πόσο πολύ τα παιδιά αγαπούν, αλλά και οι διεκπαιδευτικοί του δημόσιου σχολείου, πόσο πολύ ενδιαφέρονται για πράγματα που αφορούν την τοπική ιστορία, κυρία Μάμου. Ακριβώς. Και μάλιστα συμμετέχουμε και σε ένα ακόμα μεγαλύτερο δίκτυο, το δίκτυο του πρότυπου ΓΕΛ Πάτρας, το οποίο συνεργάζεται και με το Πανεπιστήμιο Πατρών. Και ασχολείται ακριβώς με την τοπική ιστορία πλέον όλης της Ελλάδας. Δηλαδή όλες τις εργασίες που θα εκπονήσουμε φέτο θα τις παρουσιάσουμε και σε πανελλήνιο συνέδριο για την τοπική ιστορία που θα γίνει στην Πάτρα τον Απρίλιο. Σημαντική και αυτή η εξέλιξη, και σίγουρα και τέτοια τα παιδιά θα δηλώνουν ενθουσιασμένα που συμμετέχουν σε κάτι τόσο πολύ ζωντανό, γιατί αν μη τι άλλο ξεχωρίζουν το μυαλό του και των μεγαλύτερων για να θυμηθούν την ιστορία του κάθε τόπου. Και ταυτόχρονα αναπτύσσουν και κοινωνικές δεξιότητες, έρχονται σε επαφή με συμμαθητές και συμμαθήτριες από άλλα σχολεία, υποδέχονται, ξεναγούν, και αυτό βέβαια συμβάλλει και στην εξωστρέφεια των σχολείων, που είναι κάτι πολύ σημαντικό.